Τον, τον άνθρωπο τον, στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ε, Υπουργό εσωτερικό βασικό... Υπουργό σε ποια περίοδο όμω τώρα. Δηλαδή, στην καλύτερη. Τελ, στην καλύτερη περίοδο. Έχουμε <laughs> τον κύριο Αλέξη Χαρίτση μαζί μα. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε στο Open. Καλή σα ημέρα. Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μη λέτε τέτοια γιατί <laughs> μα αγχώνεται ακόμα περισσότερο. <laughs> 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 ξέρετε ποιο είναι το, το πρώτο ερώτημα που περιμένουν όλοι να κάνουμε. Εμεί θα, <laughs> θα το κάνουμε. Yeah. Έλεγε ο Τσαλδάρη παλιά εσεί κάντε ερωτήσει ω κυβερνητικό εκπρόσωπο στο θα είναι Απαντήσει με Εμεί περιμένουμε απαντήσει από εσά. Εγώ ήθελα να σα ρωτήσω αν το Υπουργείο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί ε, στι ανάγκε πολλαπλών εκλογών. Δηλαδή ταυτόχρονα εθνικών, ευρωεκλογών, περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Συσκά... Δεν ξαναγίνει ε, ποτέ. Ε, Σα κάνετε ερωτήσει, <laughs> δεν ξέρω αν οι απαντήσει που θα πάρετε θα είναι αυτέ που περιμένετε. Θα επιμείνουμε. Για, για να παραφράσω και το, <laughs> το, το να είμαι στο τσαλδάρι. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Το Υπουργείο Εσωτερικών ε, ιστορικά έχει την ευθύνη η διεξαγωγή των εκλογικών αναμετρήσεων. Και υπάρχει, έχει χτιστεί, αν θέλετε, αυτά τα χρόνια μια πολύ σημαντική τεχνογνωσία στο Υπουργείο. Ε, Βεβαίω, τώρα κατά ψέματα, ε, η ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογικών αναμετρήσεων, που ήδη προγραμματίζεται αυτοδιοικητικέ και ευρωεκλογέ, είναι μια πρόκληση. Γι' αυτό εμεί έχουμε ξεκινήσει την προεργασία εδώ και πάρα πολλού μήνε. Ε, είμαι απολύτω πεπισμένο ότι με τη δουλειά η οποία ήδη έχει γίνει με τι διαδικασίε οι οποίε ήδη τρέχουν και με την εμπειρία που έχει το προσωπικό στο Υπουργείο, τα στελέχη του Υπουργείου, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακόμα και αν θα δεν έχουμε και άλλε εκλογέ, και όχι εθνικέ. Άλλε εννοείται εθνικέ, δηλαδή. Εθνικέ, ναι, δεν έχουμε άλλε. Από είμαστε... τεχνική απόψεω. Εμεί από τεχνική απόψεω θα είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Από εκεί και πέρα θα ληφθούν αποφάσει με πολιτικού όρου. Αυτό έχουμε πει κατ' επανάληψη. Δεν θέλουμε να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στη διεξαγωγή δουλή. των εκλογικών αναμετρήσεων. Και ξέρετε αυτό που λέω είναι και πολιτικό όμω. Είναι και πολιτικό με την έννοια ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση και μετά, από το 1974 και μετά, έχει ε, επιτύχει μια πολύ σημαντική κατάκτηση, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι κατάκτηση το γεγονό ότι πλέον στη χώρα μα δεν συζητάμε για τον τρόπο διεξαγωγή τη εκλογική διαδικασία και, και το αδιάβλητο, αδιάβλητο. και ο αντικειμενικό. Αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μα. Τα έχουμε αφήσει στο σκοτεινό παρελθόν. Δεν έχετε δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει, Εγώ έχω ακούσει τον κ. Μητσοτάκη να ναι. έχει πει τώρα ότι δεν θέλει αλλαγέ στι εταιρείε. Σε αυτό ερχόμουν τώρα. Λέω λοιπόν. Ε, να παρουσιάσω λίγο το σκεπτικό μου. Παρακαλώ, πρέπει. ναι. Λέω λοιπόν ότι από το 1974 και μετά τα έχουμε αφήσει πίσω μα αυτά. Ε, ο Έλληνα πολίτη γνωρίζει ότι οι εκλογέ διεξάγονται με όρου αντικειμενικού, με όρου διαφανεί, και βεβαίω ε, αυτό ο οποίο ε, εκφράζει την λαϊκή βούληση θα κερδίσει και τι εκλογέ. Νομίζω ότι δεν έχουμε κανέ, καμία πολυτέλεια και κανένα δικαίωμα να πάμε πίσω από αυτή την κατάκτηση. Και Με αυτή την έννοια, πρέπει όλοι μα, όλοι όσοι εκφράζουμε δημόσιο λόγο, πόσο μάλλον όταν έχουμε και ένα δημόσιο αξίωμα, όπω είναι στην προκειμένη περίπτωση, μια και αναφερθήκατε σε αυτόν ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορούμε. Παρά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετούμε για τέτοια θεσμικά ζητήματα. Ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε αντιπαράθεση ε, κυβέρνηση-αντιπολίτευση για μια σειρά από Για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με μια τα νομοσχέδια λέει, τα, ποιος, ποιο... τα οποία έρχονται ποιος, στη Βουλή. Ποιο... Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα θα έπρεπε να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Σα λέει, ποιο είναι ο λόγο να φύγουμε από τη Σίγκουλα που κάνει 50 χρόνια τι εκλογέ. Μα ποιο είπε ότι υπάρχει το τέτοιο ενδεχόμενο. Η Μι, μίλησε εγώ ποτέ για κάτι τέτοιο. Όχι, όχι Υπά, Υπάρχει λέει. από το Υπουργείο κάποιο, κάποια ανακοίνωση ή κάποια τέτοια συζήτηση. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην υποκύπτουμε, αν θέλετε, Είναι. στον πειρασμό τη παραπληροφόρηση των fake news τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχει όμω συνεργασία την οποία έχουμε για να απαντήσω και σε αυτό ναι, το οποίο ναι, θέσατε, ναι, 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 ναι. για να μην αφήνουμε και τίποτα να έτσι, πέσει έτσι, κάτω. Λοιπόν, η συνεργασία την οποία έχουμε και με την εταιρεία η οποία εδώ και πολλά χρόνια συμβάλλει από τη μεριά της στην απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογικών αναμετρήσεων είναι υποδειγματική θα προχωρήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα είμαι Έχει. απολύτως βέβαιος είμαστε σε πλήρη και συνεχή συνεργασία και συνεννόηση έχω πάλι, αυτές τις μέρες θα έχω πάλι συνάντηση αυτό κλείσατε τώρα, το Έχει... καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. λέω όμω πολιτικά, πολιτικά και θεσμικά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κρατήσουμε. Ναι, ναι, και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι. Να μην μπαίνουμε σε τέτοιε συζητήσει, όταν δεν υπάρχει άλλωστε και περιεχόμενο σε αυτή τη στιγμή. Θέλω συζήτηση. να σα πω κάτι όμω. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα αν θα γίνουν, αν λέμε τώρα έτσι. Επειδή λέτε σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να αποφασίσει ο Πρωθυπουργό, εμεί είμαστε έτοιμοι. Να. Αυτό λέτε. Να. Αν θα γίνουν αυτοδιοικητικέ εκλογέ και αυτό δουλεύουμε τώρα για να είμαστε ε, και προκυριχθούν και εθνικές εκλογές εγώ που είμαι τεροδημότης ψηφίζω εδώ στην Αθήνα ε, δεν είναι? για τις εθνικές εκλογές να. και για τις ευρωεκλογές για τις δημοτικές εκλογές οι περιφερειακές πρέπει να πάω στην Τζάνθη ναι, κύριε... δεν, έχει, δεν έχει ας πούμε σωτεροδημότες έξι κάλπες για τους Δήμους της και Ξάνθης λέμε Και είστε και μακριά εσείς Ναι μα γι' να αυτό δεν προλαβαίνω να πάω και το πρωί για κύριε... να γυρίσω Κύριε Χασαπόπουλε τα γνωρίζουμε αυτά τα ζητήματα Είναι θέμα θα... αυτό Θα αντιμετωπιστούν γι' αυτό λέω και τεχνικά Άρα υπάρχει θέμα Και τεχνικά Να και μην, θεσμικά, μην γίνουν την ίδια Κυριακή Και τεχνικά και θεσμικά όλα τα ζητήματα αντιμετωπίζονται Το Υπουργείο μας είναι πλήρω ενημερωμένο για τις δυσκολίε που μπορεί να παρουσιαστούν, ακόμα και για αυτό το υποθετικό σενάριο στο οποίο ναι, 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 ναι. αναφερθήκατε, το είπατε και μόνος σας, θα υπάρξει λύση για να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Άρα πόλμα. πρόβλημα υπάρχει. Εμείς, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι, είναι ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να εκφράσει την πολιτική του βούληση μέσα από την κάλπη. Μέσα από την κάλπη των ευρωεκλογών, μέσα από την κάλπη των αυτοδιοικητικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και μέσα βεβαίω από την εθνική κάλπη, που είναι και η κορυφαία εκλογική διαδικασία, αν θέλετε, που διεξάγεται ε, στη χώρα. Αυτό θα γίνει απρόσκοπτα, θα γίνει χωρί προβλήματα και θα μεριμνήσουμε εμεί ώστε θεσμικά και τεχνικά να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα που είναι ένα πολύ γενικό θα μου δώσετε δυνατότητα, δυνατότητα να ψηφίσω και σε αυτοδιοικητικέ και σε εθνικέ. Θα πρέπει να ψηφίσετε σε όλε τι κάλπε οι οποίε θα άρα. στηθούν στη χώρα μέσα στο 2019. Άρα, πρόβλημα, θα προσπαθήσουμε. Να βρουν λύση, ε, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και εγώ. Ε, Σωστά καταλαβαίνετε. Κύριε <σχε> Υπουργέ, είπατε προηγουμένω ότι δουλεύετε για να είστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. <σχε> Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε βάλει, Πότε ο Υπουργό Αλέξη Χαρτή θα πάρει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό και θα του πει Είμαστε έτοιμοι. Ε, θα σα έλεγα το εξή. Η δουλειά έχει ξεκινήσει εδώ και πολλού μήνε. Ε, και μάλιστα αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον. Κατηγορηθήκαμε γιατί προχωρήσαμε ήδη από τον Οκτώβρη σε αποστολή εγκυκλίου σε όλου του Δήμου, σε όλη τη χώρα, για να του ρωτήσουμε ποια είναι η ετοιμότητά του σε σχέση με το εκλογικό υλικό, σε σχέση με τι αίθουσε οι οποίε είναι απαραίτητε. Προχωρούμε άλλωστε, επειδή έχουμε και τι πολλαπλέ εκλογέ ε, μπροστά μα, σε αλλαγέ στον τρόπο διεξαγωγή των εκλογών, ώστε να κάνουμε πιο εύκολη τη, την ζωή, αν θέλετε, των εκλογέων, των Ελλήνων πολιτών. Αυξάνουμε, για παράδειγμα, κατά πολύ τα εκλογικά τμήματα. Ε, η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Όλων των εκλογικών αναμετρησών, αλλά πριν την προκήρυξη των εκλογών, εμεί θα είμαστε καθόλου έτοιμοι για να διεξαχθούν αυτέ οι εκλογέ χωρί προβλήματα. Ξαναρωτώ. Πότε θα δώσετε το πράσινο φω στον Πρωθυπουργό για να το διαχειριστεί πολιτικά για το πότε θα κάνει τι εκλογέ. Πότε θα το πει το Υπουργείο Ιστορικών είμαστε έτοιμοι. Για τι πολλαπλέ έχουμε... εκλογέ, εθνικέ τα πάντα. Εμεί ήδη έχουμε ε, ενημερώσει, κύριε ε, την πολιτική ηγεσία, τον Πρωθυπουργό ότι τεχνικά και θεσμικά θα είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, για όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, οι αποφάσει πρέπει να ληφθούν σε πολιτικό, με πολιτικ Έτσι, σε πολιτικό σε επίπεδο, σε επίπεδο με πολιτικά κριτήρια. Ένα Αυτό άλλο θέμα το οποίο, η Υπουργέ, έχει προκαλέσει πολλέ συζητήσει, κυρίω στου πολιτικού δημοσιογράφου γενικότερα, είναι εάν η κυβέρνηση σκέφτεται να αλλάξει ε, τον τρόπο εκλογή των Ευρωβουλευτών και αν θα πάει με λίστα ή σταυρό. Υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Εμείς προχωράμε αυτή τη στιγμή κανονικά βάσει του σχεδιασμού που έχει γίνει. Γνωρίζετε ότι η κείμενη εκλογική νομοθεσία προβλέπει με την εκλογή με σταυρό. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε και κάνουμε το σχεδιασμό μας. Μπορεί να υπάρχει ένα ας πούμε και να πάμε με για λίστα. Για το σύστημα, και συζητάγαμε για τα τεχνικά νωρίτερα. Αυξάνει όπω αντιλαμβάνεστε την πολυπλοκότητα του συστήματο. Δημιουργεί μεγαλύτερε ανάγκε για την εκλογική διαδικασία, μια και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα πρέπει να Μετάρυψη. καταγράψουν Φυσικά. και του σταυρού. Αλλά παρόλα αυτά, προχωράμε. Μπορεί εμείς να έχουμε έναν για λίστα. Νομίζω ότι, ε, κύριε Χασαπόπουλε, ε, βρισκόμαστε πολύ κοντά στι ευρωεκλογέ. Ε, θα προχωρήσουμε με το, με το, σύστημα το οποίο ήδη υπάρχει ε, στην εκλογική νομοθεσία. Ε, σας, το σπάσιμο των περιφερειών σε, της Β' Αθηνών, να πούμε, ε, θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα ή είναι πάλι και αυτό διαχειρίσιμο από την δική σας πλευρά. Καταρχάς, για το σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών, όπως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο αναφέρατε της, Β' Αθηνών βεβαίως, ε, να πω ότι πολιτικά Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σωστή κίνηση τη Είναι κάτι το οποίο συζητείτο στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην ελληνική κοινωνία και εδώ, εδώ, όλοι και, έτσι, εδώ έτσι. και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ χαίρομαι γιατί καταρχάς γιατί ήταν η κυβέρνησή μας που είχε το πολιτικό θάρρος να αναλάβει την πρωτοβουλία και να προχωρήσει στο σπάσιμο. Χαίρομαι επίσης γιατί συντάντησε και ευρύτερη ε, συνένεση μια, αυτή η κίνηση. Νομίζω λοιπόν ότι με πολιτικού όρου είναι μια απολύτω πετυχημένη κίνηση αυτή την οποία έκανε η κυβέρνηση να σπάσουν, αν θέλετε, αυτά τα πολύ μεγάλα, οι πολύ μεγάλε περιφέρειε, τα πολύ μεγάλα συστήματα, πολύ τα πολύ οποία γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ναι. ακριβώ και τι παρενέργειε είχαν, πώ δημιουργούσαν βαρονίε. Διαπλοκέ πολλέ φορέ με οικονομικά συμφέροντα κλπ. Τεχνικά σα δημιουργεί θέμα. Τεχνικά, ε, είναι, θα έλεγα και τεχνικά πέρα από το πολιτικό, εκεί ήθελα να καταλήξω, ε, είναι καλύτερο το ότι υπάρχουν αυτές ε, οι, οι εκλογικέ περιφέρειες πλέον, οι οποίες και μεταξύ τους ε, κινούνται περίπου στο ίδιο μέγεθος. Mm -hmm. Είναι καλύτερο και για την προετοιμασία, την τεχνική προετοιμασία της εκλογική διαδικασίας. Αλλά επιμένω, για μένα το πιο σημαντικό, το μείζον σε αυτό είναι το πολιτικό. Το γεγονός ότι καταφέραμε και προχώρησαμε μια τέτοια κίνηση που σπάει. Ειδικά μια και αναφερθήκατε στη Β' Αθήνα, τη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια τη Ευρώπη, εκεί είχαμε φτάσει, με ό,τι αυτό Βέβαια. συνεπάγεται. έτσι, Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση πάρα πολύ σημαντική από την κυβέρνησή μα. Αυτό που σα κατηγορεί η αντιπολίτευση είναι, και το βλέπουμε σε πολλά πρωτοσέλεια και χθε και σήμερα, ότι με κάποιο τρόπο προσπαθείτε να εντάξετε στου εκλογικού καταλόγου ε, μετανάστε, αλλοδαπού, οι οποίοι παίρνουν δικαίωμα ψήφου 40.000-50.000. Ε, για να... Βλέπω και εγώ τα νούμερα ε, που όντω υπάρχουν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες, ε, κύριε Χασαπόπουλο, κύριε Σαραντάκο, και ειλικρινά εκπλήσωμαι. Γιατί δεν αντιλαμβάνομαι κιόλα πώ προκύπτουν αυτά τα, αυτά τα ρεπορτάζ. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι επειδή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, ποιο ζήτημα δηλαδή, τη απόδοση ηθαγένεια στου τούντες εκείνε τι κοινωνικέ ομάδε, κατηγορίε συμπολιτών μα, οι οποίε βάσει του συντάγματο και του νόμου το δικαιούνται. Θέλουμε η ελληνική πολιτεία, μετά και την έξοδο από τα, τη μνημονιακή περιπέτεια και όλη αυτή την κρίση την οποία πέρασαμε τα τελευταία 8 χρόνια, να λογίζεται ως μια κανονική ευρωπαϊκή, αν θέλετε, πολιτεία. Ένα κανονικό, Ανοιχτή, ευρωπαϊκό, πούμε, κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πέρα από το κομμάτι το οικονομικό και πέρα από το κομμάτι το κοινωνικό, αν θέλετε, και στο θεσμικό κομμάτι, να κάνουμε ό,τι είναι ε, δυνατό, έτσι ώστε να επανέλθουμε σε μια ευρωπαϊκή ε, κανονικότητα. Αλλά, αυτό θα... το συγκεκριμένο ζήτημα λοιπόν, στο συγκεκριμένο αυτό ζήτημα, λοιπόν, αυτό το οποίο εμεί κάνουμε, είναι η εφαρμογή του νόμου. Ξέρετε, εγώ έχω δει δημοσιεύματα τι τελευταίε ημέρε, τα οποία μα κατηγορούν και για το ακριβώ αντίθετο. Παρουσιάζουν περιπτώσει δηλαδή ετούντων, ανθρώπων οι οποίοι διαβιούν, στη χώρα, δια, διαβιούν στη χώρα μα αλλοδαπών. 20-30 χρόνια και οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ στι αρμόδιε υπηρεσίε για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τι διαδικασίε απόκτηση ελληνική ηθαγένεια. Κάνετε τέτοια προσπάθεια, αλλά δεν δίνετε ψήφο στου Έλληνε. Ξέρετε όμω, ξέρετε, ξέρετε, ξέρετε. Γι' αυτό λέω ότι πολλέ φορέ. δυστυχώ και αυτό αφορά και του πολιτικού, αφορά και του δημοσιογράφου και τελικά αφορά και το σύνολο του ελληνικού λαού. Έτσι. Η συγκεκριμένη συζήτηση. Ε, προσπαθεί η αντιπολίτευση και ο αντιπολιτευόμενος τύπος μερικέ φορές να τη με τις εκλογές το οποίο από μόνο του είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς άκερο και άκερο. Γιατί ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι ε, λαμβάνουν την ελληνική ηθαγένεια αυτό το διάστημα που συζητάμε σήμερα, έτσι ώστε δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις επόμενες εκλογές. Άρα είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας αυτού του τύπου Με. η κριτική. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να δούμε και αυτό το οποίο το Υπουργείο μας, και να, να, το πω αυτό και στην εκπομπή σας, μιας και το timing ήταν τέτοιο, εμείς μόλις προχθές καταθέσαμε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τα ζητήματα της Ιθαγένειας, δηλαδή τι περιλαμβάνει, όχι το να δώσουμε σε περισσότερους, αλλά σε αυτούς που πρέπει να δώσουμε και μπορούμε να δώσουμε και οφείλουμε να δώσουμε, βάσει του συντάγματος και των νόμων της χώρας, να το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο αντικειμενικό, mm -hmm. με έναν τρόπο διάφανο, χωρί διάφορα συστήματα και κυκλώματα τα οποία για πάρα πολλά χρόνια αν θέλετε, και του ανθρώπου τα λεπορούσαν, αλλά και α... πέρα, αποτελούσαν ναι. για την ελληνική δημόσια δίκη, θα ναι, έλεγα για μια στο ντροπή. Όμως, γιατί είδατε, δεν είδα... τις στο Θα έρθω και σε αυτό. Θα έρθω και σε αυτό. Θα και σε αυτό. Είδατε τι τελευταίε μέρε τι αποκαλύψει οι οποίε υπήρξαν για κύκλωμα παράνομων ε, ελληνοποιήσεων ναι. ε, τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία βεβαίως εμείς θα τα ερευνήσουμε και θα αποδοθούν ευθύνε εκεί που ε, υπάρχουν ευθύνε, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μα. Και πρέπει να, να τα αφήσουμε Ζήφω... πίσω μα με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εμεί αυτέ τι μέρε στη Βουλή και δίνει τη δυνατότητα ακριβώ Πώς... να κάνουμε αυτό το σύστημα αντικειμενικό. Και εγώ περιμένω και ειλικρινά το ελπίζω και η προεργασία την οποία έχουμε κάνει κινείται σε αυτή την κατεύθυνση ε, να συναντήσει και ευρύτερη συνένεση και από τι δυνάμει αντιπρόσωπε. Πάμε στο άλλο θέμα. Ε, ψήφο μεταναστών. Εγώ ε, αναγκάστηκα να φύγω από την Ελλάδα για την κρίση. Βρήκα δουλειά στη Γερμανία. Η οικογένειά μου είναι εδώ, μένει εδώ, τα συμφέροντά μου είναι εδώ. Γιατί να μην ψηφίσω στι ελληνικέ εκλογέ, στι εθνικέ εκλογέ τη χώρα μου, Το ερώτημα, έτσι όπω το θέτεται, ακούγεται και είναι, εγώ θα πω, Πάρα πολύ εύλογο. Και ειλικρινώ Πα... το θέτω το ερώτημα. Ναι, και εγώ ειλικρινώ σα απαντώ. Ναι. Γιατί, ε, εντάξει, δεν ζούμε σε μια γυάλα. Στον περίγυρο μα, στον κοινωνικό μα περίγυρο, έχουμε ανθρώπου. στο συγγενικό μα περίγυρο. για το... να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ναι, ναι. Στον πολύ στενό μου συγγενικό περίγυρο, έχουμε ανθρώπου οι οποίοι ε, ε, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Λέω λοιπόν το εξή. Η ελληνική πολιτεία για πάρα πολλά χρόνια δεν το αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα. Έκανε ένα τολμηρό βήμα. Για να είμαστε δίκαιοι έτσι και να, να λέμε τα πράγματα ε, όσο έχουν. Το 2001, με τη συνταγματική αναθεώρηση τότε επί ΠΑΣΟΚ του 2001, που έδωσε επιτέλου το δικαίωμα στον νομοθέτη, με νομοθετική ρύθμιση, να επιτρέψει την ψήφο των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού στον τόπο διαμονή του. Αυτό έγινε το 2001. Μέχρι το 2001 δεν υπήρχε καν συνταγματικά αυτή η δυνατότητα. Από το 2001 και μετά, μέχρι σήμερα που μιλάμε, φτάσαμε στο 2019 πλέον δεν είχε αναλυθεί η παραμικρή πρωτοβουλία. Ναι, πρωτοβουλία. οι συνθήκες έχουν ενταθεί τώρα εκεί που έχουν φύγει πόσο κόσμος. Τι εννοείται, δηλαδή το 2010, το 2014 δεν υπήρχαν αυτές οι συνθήκε. Α, ναι, σωστά. Το, Λέρω. 10, 2014, το 10, 10, 10, 10, 10, ναι. 2001 μέχρι δεν το έκανε σήμερα, η... λοιπόν, δεν σήμερα. έγινε η παραμικρή Ωραία. κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς τι λέμε λοιπόν, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Συγκροτήσαμε πριν από λίγους μήνες, το φθινόπωρο 2018, μια διακομματική επιτροπή επιστημόνων. Απευθυνθήκαμε στα κόμματα και του ζητήσαμε τι προτάσει του. Και όντω τα κόμματα για να είμαστε δίκοι. Ναι, ναι, ναι. Ανταποκρίθηκαν. Στείλανε ανθρώπου οι οποίοι θεωρούν ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε ναι. αυτή την προσπάθεια. Γιατί πράγματι, για να είμαστε δίκοι, το ε, πρόβλημα αυτό ε, είναι δύσκολο. Άρα δεν θα δεν είναι... τώρα σε αυτές τις θα, σας που θα, πω, θα σας πω, θα σας ναι. πω. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί πρέπει να απαντήσεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, γιατί βεβαίως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα γίνει με τα θύματα του brain drain, Όπω αναφέρατε πριν, δηλαδή με τα παιδιά, με του νέου επιστήμονε, ναι. ερευνητέ που έφυγαν στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα όμω υπάρχει και πολύ μεγάλη πίεση για το τι θα γίνει και με τον απόδημο ελληνισμό που βρίσκεται εκτό χώρα εδώ και πάρα με πολλά χρόνια. Λίγο. Α, δεν προλαβαίνουμε να το κλείσετε το θέμα αυτό. λέω λοιπόν. Εμεί έχουμε πει και το έχω πει και εγώ προσωπικά ναι, ναι. Έτσι, ότι ο στόχο μα είναι, εφόσον μα το επιτρέψει ο πολιτικό χρόνο, να φέρουμε ρύθμιση Άλεις. και στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Περιμένουμε το πόρισμα τη επιτροπή τη επόμενη ημέρες Μάλιστα. και με, μετά θα προχωρήσουμε σε νομοσχέδιο το οποίο θα φέρουμε στη Βουλή. Και βεβαίω αυτό είναι ζήτημα μετά τη Βουλή να αποφασίσει Μην εφόσον... μη... μη... θα εγκρίνει. μαζί μα να δούμε ένα θέμα που σα ενδιαφέρει ε, με την ευρία έννοια του Υπουργείου ναι. Αρχίζουν και πέφτουν τα κτίρια, τα ετοιμόδοπα στην Αθήνα. Ε, που... <συρή>